Συγεία, όλοι γέροι να είμαστε. Και καλή ανάμνηση. Πάλι. Τα χρόνια πέρασαν, οι περισσότεροι συναθλητές τους έμειναν ανάμνηση σε κίτρινες φωτογραφίες. Από τους 13 ποδοσφαιριστές του Άρη, της θρυλικής ομάδος του 1946, μόνο 5 βρίσκονται εν ζωή, από τους οποίους οι 3 ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Αλκέτα Παναγούλια. Πήγαμε για το τουρνουά με τους 3 μεγάλους. Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΑΕΚ. Τους κερδίσαμε για τους 3. Οι πρωταθλητές Ελλάδος του 1946, που κατέκτησαν το πρώτο τρόπαιο μετά την ολοκλήρωση του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, συγκεντρώθηκαν σε γνωστό ουζερί της Θεσσαλονίκης. Με Μεζέδες και Ουζάκη που έλυσε την γλώσσα τους, θυμήθηκαν τα παλιά. Είχαμε να αντιπαλέσουμε όχι μόνο με τους ποδοσφαιριστές και με τις ομάδες, αλλά και με τους διαιτητές και με τα παρασκήνια. Έπρεπε όλους αυτούς να τους νικήσουμε για να πάρουμε πρωτάθλημα. Πράγμα το οποίο και καταφέραμε. Ο Αλκέτας Παναγούλιας είχε κάθε λόγο να αισθάνεται υπερήφανος, καθώς βρέθηκε ανάμεσα στα ιερά τέρατα του ελληνικού ποδοσφαίρου και δικά του ενδάλματα της εποχής εκείνης. Η πρώτη ομάδα του Άρης ήταν πραγματικά 12 με 13 παίκτες. Αν αρρώστηκε κανένας, παίρνανε τη δεύτερη ομάδα κανένα παιδί, ποιο ήταν. Έτσι έπαιξε και εγώ μπάλα στον Άρη. Είχε φάει αργά ένας, δεν μπόρεσε να βγάλει, ήταν διεθνές παιχνίδι και έπαιξε εγώ. Και από τότε είχα στη θέση αυτός που έφαγε αργά. Στα πέτρινα χρόνια του ελληνικού αθλητισμού, οι βετεράνοι ποδοσφαιριστές κατάφεραν να αναδειχθούν κορυφαίοι και να πανηγυρίσουν το πρώτο μεταπολεμικό τρόπαιο του Άρη. Τότε αντιμετωπίζαμε αντιξόδητες μεγάλες. Δεν είχαμε γήπεδο καταρχήν ο Άρης. Δεν είχαμε. Παρπονιόμασταν σε ένα γήπεδο αλάνα με ρέματα μέσα. Οι πρωταθλητές του Άρη έστελαν το δικό τους μήνυμα στους σημερινούς ποδοσφαιριστές των Κιτρίνων, ζητώντας τους να οδηγήσουν το σύλλογο σε μια διάκριση, εφάμιλη αυτής που είχαν πετύχει οι ίδιοι πριν από 56 χρόνια. Αποδείχθηκε κακό.